η πορεία ήταν μεγαλειώδης και πρωτοφανής και αξίζουν συγχαρητήρια να πάρουν όσοι εργαστήκανε για αυτή την πορεία, εκείνοι που ξενύχθησαν σε αυτοκολλήσεις και εκείνοι που έδωσαν τα φεβολά και εκείνοι που ξεκίνησαν χειμώνα για να κάνουν έστω και ένα και δύο πούλμα και να έρθουν από το άκρο της Ελλάδος. Δεν θέλουμε να τους κουράσουμε περισσότερο. Σας ευχαριστούμε πολύ και ο κύριος Μαρκουλάτος έχει το λόγο. Αδέλφια μου, μια μάχη ακόμη τελείωσε. Αλλά αυτή η μάχη κλείνει τον πόλεμο. Πρέπει λοιπόν να φύγουμε πιο χαρούμενοι και πιο δυνατοί. Και να ξέρουμε ένα πράγμα. Στα όσα είπε ο αδελφός μας ο Ανδρέας, έχω να προσθέσω το εξής. Εμείς, δηλαδή εσείς, η αγάπη σας, το Ελληνοορθόδοξο Κίνημα Σωτηρία, το Χριστιανικό Σωματείο Άγιος Κωνσταντίνος και Αγία Ελένη, καλύπτουν αυτήν την ώρα κάθε πιστό σε ανθρώπινη διάσταση και καλύπτουν με τους αγώνες και σε θεϊκή διάσταση κάθε ομολογητή. Θέλουμε λοιπόν να ευχαριστήσουμε, για να μην είμαι αγνώμονες, όλους αυτούς που αγωνιστήκανε από την πρώτη στιγμή στα προπήλαια του Πανεπιστημίου. Όσοι έχουν κινηθεί αιωνία η μνήμη αυτών. Όσοι συνεχίζουν τον αγώνα και συντάσσονται καθημερινώς, δόξα και τιμή καντί το εργαζομένο το αγαθό. Σας περιμένουμε πιο κοντά μας. Θέλουμε να γίνετε εσείς η δύναμή μας, η δύναμή μας με την προσευχή σας, με τη συμπαράστασή σας, με την αγάπη σας και την θυσία σας. Ακαδημίας 35 κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα 6 ώρα. Πειραιά, Κολοκοτρώνη 72, 7ος όροφος, αίθουσα 5, κάθε Πέμπτη 6 ώρα και κάθε Σάββατο για τους νέους 5.30 η ώρα. Επίσης πρέπει να ξέρετε και λέμε ενώπιον της αγάπης σας και δεν αφαιτούμε, γιατί και ενώπιον του Κυρίου, όπως έρθουν τα πράγματα, μεγάλη συγκέντρωση και πορεία προς την Βουλή των Ελλήνων θα γίνει στο πεδίο του Άρεως. Δεν σας λέμε ημερομηνία, διότι πρέπει να δούμε τα γεγονότα. Πρέπει να είμεθα εν επιφυλακή. Μπορεί να χρειαστεί πολύ σύντομα. Μπορεί, όπως είναι κάθε χρόνο προγραμματισμένη, την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως. Ο Θεός γνωρίζει. Εμείς πρέπει να είμεθα εν επιφυλακή. Λέμε τότε, εάν τα πράγματα εξελιχθούν κανονικά και έχουμε αναστολή, αν όχι, ανά πάσα στιγμή. Είμαστε όλοι αποφασισμένοι και έτοιμοι. Επίσης για τους Λαρισαίους να πλαισιώσουν το παράρτημα στη Λάρισα. Για τους Θεσσαλονικείς να βρεθούν σε μια ενότητα στο βιβλιοπωλείο και στα Παλικάρια, εκεί που αποτελούν την ενότητα της Θεσσαλονίκης. Στο Μεσολόγγι με τον Αλέξανδρο και όλη την ενότητα. Και σε όλα, στην Πάτρα, στο Βόλο, στην Κρήτη, στη Σάμο, να γίνουν οι πυρήνες δυνατότεροι.
δεν είναι ώρα ούτε μόνο για ζήτο, ούτε για εφησυχασμό. Είναι ώρα για δάκρυ προσευχής, για αγάπη και θυσία, και να ξέρετε ότι η νίκη, όχι μόνο γιατί το Ράσο έγινε σημαία, αλλά γιατί ο Χριστός βαδίζει παρέα με τους ομολογητές, βαδίζει μαζί με όλους αυτούς που ενώνονται στο Άγιον του όνομα. Όπου δύο ή τρεις συνηγμένοι εν το ονόματι μου, εν μέσω αυτών είμαι εγώ. Και τώρα στις δεκάδες χιλιάδες που αγωνίζονται και βρίσκονται ενωμένοι εν ονόματι Κυρίου μέσα εις την χάρη του Παναγίου Πνεύματος, δεν είναι μόνο η παρουσία Αγίων μαρτύρων και ομολογητών της μεγαλομάρτυρος Εκατερίνας και του μεγαλομάρτυρος Μερκουρίου και όλων των Αγίων. Εδώ είναι η παρουσία του Κυρίου, η σκέπη της υπεραγίας Θεοτόκου, αρχαγγελικές δυνάμεις και επευλογεί ο ουράνιος πατέρα. Είναι βεβαία και σίγουρη η πορεία της νίκης. Να ξέρετε, αδέλφια μου, τι χαρές μας περιμένουν, τι ευλογία έρχεται. Η παγωνιά που σήμερα υπάρχει δίνεται λόγα της ψυχής και ανάσταση στην Ελλάδα μας και σωτηρία σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ο Θεός μαζί μας, η χάρη του κοντά μας, ζει Κύριος ο Θεός. Και τώρα όλοι μαζί του υπερμάχο και τον εθνικό μας ύμνο, και θα διαλυθούμε ησύχως. Πανώ και λοιπά, να μην τα πάρει κανείς όπως πολλές φορές συμβαίνει, να τα αποθέσετε εδώ στο αυτοκίνητο και ήσυχα ο καθένας θα πάρει τον δρόμο του προορισμού, χωρίς να τελειώνει ο αγώνας εδώ. Η προσευχή απόψε πιο πειρακτωμένη. Μηνύματα στα μοναστήρια, στο Άγιο Όρος, παντού, σε όλες τις μονές, για να γίνει λαύρα η προσευχή και να πει ξανά ο Κύριος τα ωραία και χρυσά εκείνα λόγια. Ήρθαν βαλήν πυρ και ήδη έχει ανάψει μέσα σε ολόκληρη την Ορθοδοξία. Και το επισφράγισμα για την ευλογημένη μας Ελλάδα. Ελήλυθε η ώρα, είναι δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Αμήν γέννητο. Christ.
μαζί. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθού. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Ο Θεός μαζί μας. Αμήν.